Στη ρίζα του Ψιλορίτη, στον Λάκκο Μιγερού, διοργανώθηκε και φέτος ο Διεθνής Αγώνας Ορειβατικού Σκύπη Έρα Κρέτα. Μια διοργάνωση που πλέον μετρά 10 χρόνια και αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση ορειβατικού σκι της χώρας και μια από τις ανερχόμενες και πιο ξεχωριστές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπό την ομπρέλα της διοργάνωσης διοργανώνονται παράλληλα ο αγώνας ομάδων του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κρήτης και ένας παιδικός αγώνας. Στον αγώνα συμμετείχαν πάνω από 200 αθλητές από 15 χώρες, υποστηριζόμενοι από περισσότερους από 100 εθελοντές, ενώ για πρώτη φορά φέτος οι ξένοι συμμετέχοντες ήταν περισσότεροι από τους Έλληνες. Όσο για το θέαμα, μοναδικό. Ονομάζομαι Νίκος Κωστόπουλος, γεννημένος, μεγαλωμένος στην Αθήνα. Ασχολούμαι με το ορειβατικό σκι από το 1999. Σαν αθλητής, μέλος της εθνικής ομάδας για αρκετά χρόνια. Τρεις φορές πρωταθλητής Ελλάδος. Πλέον με το ρόλο του προπονητή και επίσης στην Ομοσπονδία σαν αναπληρωτής των προπονητών. Είναι η τρίτη φορά που τρέχω στο Έρα Κρέτα. Βέβαια, η προηγούμενη ήταν αρκετά χρόνια πριν. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 17. Παίρνει σάρκα και οστά το Έρα Κρέτα, που για μας αποτελεί μια κινητήριος δύναμη για την περαιτέρω αξιοποίηση των βόρειων πλαγιών του Ψιλορίτη, ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε βιώσιμη την περιοχή μας, πέρα από την κτηνοτροφία, αλλά και για τον τουρισμό και την επισκεψιμότητα. Is the winner of the big race, Martin Nesser and Manfred Dorfman. Congratulations.